επιστρέψουμε. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί και εσείς ρωτάτε. Και, και εμείς απαντάμε. Και εμείς απαντάμε. Θα απαντήσουμε μέσω των ειδικών, γιατί από χθες υπάρχει αυτό το εντυπωσιακό, είναι η αλήθεια, μηχάνημα, το οποίο το είδα και εγώ από κοντά κιόλας σήμερα που βρέθηκα στο Βικελίδη. Μεγάλο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο τώρα να επεξεργάζεται, να το πω έτσι. Ούτε θέλουμε να ξαναδούμε. Θέλουμε να έχει γίνει δουλειά. Τον αγωνιστικό χώρο. Την Πέμπτη, ναι. Να μην το ξαναδούμε το μηχάνημα. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ο κύριος Γιαννάτος, ο υπεύθυνος εταιρείας που έχει αναλάβει την αλλαγή του χλωτάπτου στο κλειάνι της Βικελίδης. Είναι ο ειδικός και ξέρει και τις λεπτομέρειες. Κύριε Γιαννάτο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Θέλουμε να το ξαναδούμε ή να φύγει την Πέμπτη και να μην ξανάρθει. Κάθε προηγμένη τεχνολογία, ναι, είναι όμορφο να τη βλέπουμε, να την θαυμάζουμε. Είναι δύσκολο να γίνονται τέτοια projects στην Ελλάδα σήμερα. Οπότε όσο περισσότερο υπάρχει, τόσο πιο όμορφο είναι να το παρατηρείς, να το επεξεργάζεις, να το θαυμάζεις. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμά μας σε εμάς θα είναι έτοιμο μέχρι μεθαύριο, οπότε από θέμα της αποτελεσματικότητας που θέλετε να ανακουφιστείτε, δηλαδή για, ναι, τον αγωνιστικό χώρο, ναι, θα έχουμε τελειώσει. Γιατί αυτή ήταν και η ερώτηση με την οποία θα ξεκινούσε, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, ας πούμε, και θα σας το θέσω το ερώτημα, όπως μου το στείλε ένας φίλος πριν από λίγο. Λέει, θα πάμε στο γήπεδο και θα δούμε πάλι κομμάτια να βγαίνουνε. Ναι, είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ναι, η ερώτηση του φίλου, ναι, διότι όπως θυμάστε σε μια προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει το καλοκαίρι, ναι, είχαμε πει τότε ότι ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι, προηγούνται δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η κατασκευή της υποδομής, η εγκατάσταση του φυσικού χλωοτάπητα και το δεύτερο στάδιο του υβριδικού χλωοτάπητα. Το πρώτο έπρεπε να γίνει με ένα υπόστρωμα αμμόδες που ήταν απαραίτητη τεχνική προδιαγραφή προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθεί η ΙΝΑ. Δηλαδή και η εταιρεία η οποία έρχεται για να μπορεί να εγκαταστήσει τον υβριδικό χλωοτάπητα με αυτό το μηχάνημα απαιτεί αυτές τις προδιαγραφές τις οποίες εμείς εφαρμόσαμε κατά το πρώτο στάδιο. Το αμμόδες υπόστρωμα δεν ήταν εύκολο να δέσει τον χλωοτάπητα, διότι καταλαβαίνετε κι εσείς, εάν σπείρουμε ένα χορτάρι στην παραλία και αν το σπείρουμε στο χώμα του κήπου μας, θα δέσει πολύ πιο γρήγορα στο χώμα του κήπου μας. Δεν, ναι, συμφωνείτε? Εννοείται. Το αμμόδες υπόστρωμα είναι πολύ πιο μαλακό στο, ναι, πάτημα. Ήθελε λοιπόν αυτό κάποιο χρονικό διάστημα παραπάνω, που και γι' αυτό το λόγο επισπεύσαμε τις διαδικασίες. Βρήκαμε το χρονικό διάστημα που θέλαμε και ήταν αναγκαίο προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση της ΙΝΑΣ, και γι' αυτό θα έχουμε στον επόμενο αγώνα το τελικό αποτέλεσμα. Χωρίς προβλήματα, φαντάζομαι. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν μπορεί να υπολογίσει κανένας, αλλά η δική σας εκτίμηση λέει χωρίς προβλήματα και απρόπτωτα, να το πω. Χωρίς προβλήματα, ναι, θα είχαμε και μία εβδομάδα ακόμα, θα ήταν το απόλυτα ιδανικό, αλλά όχι χωρίς προβλήματα. Ναι. Νομίζω ότι το λάθος δεν είναι αυτό που περιγράφεται. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε για όσους μπορούν να το αντιληφθούν. Το λάθος είναι ότι είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι το γήπεδο θα πάμε και θα το δούμε έτοιμο όχι στο παιχνίδι με τη Λάρισα, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, τον Ιούλιο. Όταν λοιπόν στον κόσμο λες ότι 25 Ιουλίου με την ΑΕΚ θα είναι έτοιμο το γήπεδο και έρχεται ένα μήνα μετά και βλέπει ότι πάλι δεν είναι έτοιμο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ανησυχία γενικότερη. Όλοι οι υπόλοιποι ξέραμε ότι θα γίνει μια τέτοια διαδικασία. Απλά προφανώς και δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τις γνώσεις για το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του να μπει αυτού του είδους ο σθετικός χλωοτάπητας σε συνδυασμό με τον φυσικό. Που αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το χρησιμοποιούν πλέον και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες στα γήπεδά τους. Δηλαδή αυτή είναι η τεχνολογία πλέον που χρησιμοποιείται. Δεν πάνε εντελώς 100% φυσικός ή 100% πλαστικό. Ναι, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται πλέον κατά κόρον στα μεγάλα κλαμπ, διότι είναι απόλυτα αναγκαίο πλέον και για τους ποδοσφαιριστές των μεγάλων μπάτζετ, διότι προστατεύει πλέον το ποδοσφαιριστή. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή για το χλωοτάπητα και για την πάροδο του χρόνου και για το αν θα χρειάζεται η ομάδα να τον αλλάξει του χρόνου του παραχρόνου, αλλά
έχει τις μετρήσεις το προϊόν αυτό που δίνει την απόλυτη ασφάλεια στον ποδοσφαιριστή, τόσο στην απορρόφηση από τα άλματα, την απορρόφηση από την δύναμη που δημιουργείται από την αλλαγή κατεύθυνσης του ποδοσφαιριστή και πολλά άλλα τώρα που είναι απολύτως τεχνικά για να τα αναλύσουμε. Πάντως δεν είναι τυχαίο, ακόμα και στο τελευταίο Μουντιάλ, που η FIFA κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά είχε επιβάλει τα περισσότερα γήπεδα να είναι υβριδικά. Ναι, όντως. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Και το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο Μουντιάλ, στο επόμενο Ευρωπαϊκό. Πλέον όλα τα γήπεδα κρίνονται με το τι τεχνολογία έχει και ο γλωοτάπητας. Αυτό μέσα στη σεζόν απαιτεί κάποια έτσι, καλά, η περιποίηση, να το χαρακτηρίσω έτσι, η περιποίηση και οι εργασίες θα γίνονται ώστε να προσέχει ο Άρης το χορτάρι, θα γίνονται αυτά μέσα στη σεζόν, εντάξει. Θα γίνει κάτι εξτρά ακόμα μέσα στην χρονιά ή θα, μετά από αυτό το οποίο γίνεται τώρα με την προσθήκη της Συνδυτικής Ίνας, τελειώσαμε και από το χρόνο το καλοκαίρι. Του χρόνου το καλοκαίρι λοιπόν γίνεται μία εξειδικευμένη συντήρηση. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για να γίνει η ανόρθωση της ίνας και να προστατευτεί η ίνα για να διατηρείται για πολλά χρόνια. Και καθ' όλη τη χρονιά βέβαια η συντήρηση που απαιτείται είναι η πλέον είναι τέτοια που να μην γίνει ζημιά στην ίνα. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κουρευτικά με απόλυτη ακρίβεια στη ρύθμιση του ύψους κοπής του κλωοτάπητα, να προστατεύεται το αποστραγγιστικό του γηπέδου με μηχανήματα τα οποία δημιουργούν αερισμό. Δεν είναι μία απλή συντήρηση, είναι μία εξειδικευμένη συντήρηση την οποία θα την παρέχουμε στην ομάδα, στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Γεννάτο, φαντάζομαι ότι μετά από αυτή την επένδυση και μετά και από τις τελευταίες εργασίες που γίνανε το χειμώνα και σε παιχνίδια με κακές καιρικές συνθήκες, ο χλωτάδος του Βικελίδης νομίζω θα διαφέρει από τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα. Είτε με έχουμε έντονη βροχή, είτε οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Ένας χλωτάτας που δεν θα πονοκεφαλιάζει η ομάδα από τι καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε το Σαββατοκύριακο. Και ταυτόχρονα και η ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, η οποία είναι μια τεχνική ομάδα και η οποία θέλει έναν πολύ καλό αγωνιστικό χώρο για να αναπτύξει τις αρετές, να το πούμε έτσι. Εδώ ένας φίλος μας μιλάει για την εικόνα του Καραϊσκάκης, ότι είναι κακή κτλ. Μα το Καραϊσκάκης έγινε πριν 4 χρόνια, νομίζω, ο χλωτάπητας, ή πριν 3 χρόνια. Η εικόνα του Καραϊσκάκη οφείλεται στο ότι υπάρχουν το μικροκλίμα, να το πω έτσι, στο Καραϊσκάκη είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα γήπεδα. Είναι ένα μικροκλίμα που δημιουργείται από το ότι είναι ένα γήπεδο κλειστό, χωρίς να υπάρχει αερισμός. Με αποτέλεσμα η ποικιλία η οποία αναπτύσσεται και είναι ψυχρόφυγη, έτσι κοινώς λέγεται, να έχει κάποια θέματα το καλοκαίρι από μύκητες. Όμως κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέσα στο χειμώνα αυτό το πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Η ποικιλία η οποία υπάρχει στο Καραϊσκάκη είναι μια ψηλόφυγη ποικιλία, η οποία είναι πράσινη χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ οι θερμόφιλες ποικιλίες είναι πράσινες μόνο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η διαφορά και πολλά γήπεδα τις έχουν στην Ελλάδα, διότι είναι δύσκολο να τις συντηρήσουν το καλοκαίρι. Όμως επειδή είναι ψηλόφυγη και επειδή είναι κάτι που αγαπάνε οι ποδοσφαιριστές και ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι, υπάρχει, αλλά δημιουργείται ένα πρόβλημα το καλοκαίρι, το οποίο με τις καιρικές συνθήκες που υπήρχαν φέτος, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι ήταν μια διαφορετική Ελλάδα πέρσι. Ήταν σαν να λέμε μια άλλη χώρα. Μέσα στον Ιούλιο δηλαδή είχαμε 500 χιλιοστά βροχόπτωση, που την αντίστοιχη περίοδο του Ιουλίου πέρσι είχαμε 100 χιλιοστά. Είναι μια τεράστια αλλαγή
γεωπονικά. Εμάς δεν μας νοιάζει. Μία... το γήπεδο μας. Ακριβώς. Ναι, μία καταιγίδα. Ναι, όχι, το λέω διότι επηρέασε όλα τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο το Καραϊσκάκι και πολλά άλλα γήπεδα. Δημιουργεί προβλήματα. Αλλά αυτά όλα θα λυθούν από το Σεπτέμβριο και μετά που οι θερμοκρασίες επανέρχονται... Απλά... στα κανονικά επίπεδα για τον χλωροτάπητα, έτσι. Διότι 40 βαθμοί και 45 δεν είναι κανονικά επίπεδα για τον χλωροτάπητα. Απλά, κύριε Γεννάτο, ο κόσμος βλέπει απλά ένα χορτάρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν αντιλαμβάνεται, όπως και εμείς με τη δική σας βοήθεια το αντιλαμβανόμαστε, τη λεπτομέρεια που υπάρχει πίσω από τη διαδικασία της τοποθέτησης ενός χλωροτάπητα και τις παραμέτρους και τις καιρικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν το πώς, το αν θα δέσει ή το διάστημα που θα χρειαστεί για να δέσει. Είναι τεράστιες οι πολλές οι λεπτομέρειες που υπάρχουν και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο εξειδικευμένο είναι και αυτό το κομμάτι. Μπορεί να δείτε ότι ένα μεγάλο κλαμπ να κάνει μεταγραφή, ξέρω εγώ, το γεωπονικό team από μια άλλη μεγάλη ομάδα. Έχει γίνει. Μεταγραφή, όπως λέμε, ποδοσφαιριστές, να κάνουμε μεταγραφή το, ειδικά στην Αγγλία. Αυτό το γνωρίζω από τη Ρεάλ, πήραν από μεγάλη ομάδα της Αγγλίας το γεωπονικό team και τους πληρώνουν να βρά. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι αυτός ο οποίο παίζει ο προϋπολογισμός της ομάδας, που είναι η περιουσία, να το πω έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτά τα μπαλώματα που βλέπουμε τώρα που υπάρχουν σε κάποια σημεία, θα φύγουν και αυτά, θα εξαφανιστούν ή θέλουν το χρόνο. Θα εξαφανιστούν μέσα σε το πολύ 10 μέρες θα έχουν εξαφανιστεί και θα είναι ομοιόμορφο όλο το χρώμα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το μηχάνημα τώρα τι κάνει, είναι... δένει το συνθετικό με το κανονικό, το χόρτο κτλ. Αυτό το μηχάνημα... Υπάρχει κατά στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχει. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Η μεταφορική πλήρωση, μάλλον. Και δεν καμιά μεταγραφή. Αυτά... Κάνει μεταφορική για να έρθει. Είναι από συνεργαζόμενη εταιρεία που συνεργαζόμαστε αποκλειστικά στην Ελλάδα. Υπάρχουν, αν ξέρω καλά, 3 με 4 μηχανήματα τέτοια σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο μηχάνημα, αυτόματο, που δουλεύει επί 24 ώρου βάσεως, αλλάζουν απλά βάρδιες η μηχανική της εταιρείας, εγκαθιστά την ίνα σε αποστάσεις των 2 εκατοστών, σε βάθος 18 εκατοστά μέσα στο υπόστρωμα, και 2 εκατοστά επάνω από το υπόστρωμα. Δηλαδή ο χλωροτάπητας κουρεύεται μεταξύ 2,5 και 3 εκατοστά. Στα 2 εκατοστά είναι η συνθετική ίνα, η οποία δεν αγγίζεται ποτέ από το χλωροκοπτικό μηχάνημα. Πείτε μου κάτι, αυτό μετά δεν θέλει όμως και μια εξειδικευμένη συντήρηση? Αυτό που σας είπα πρωτίστως είναι ότι οπωσδήποτε απαιτεί εξειδικευμένη συντήρηση. Δηλαδή τα μηχανήματα κοπής του χλωροτάπητα είναι τέτοια που έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια στη ρύθμισή τους για να μην ξεφεύγει χίλιοστό και να μην πειράξει με την ίνα. Διότι αν κοπεί κατά λάθος η ίνα, γίνεται ζημιά στο όλο προϊόν. Ναι. Άρα παίρνουμε και καινούριο πώς λέγονται. Βέβαια. Όλα αυτά τα μηχανήματα είναι... άρα 2 μεταγραφές έχει πληρώσει ο πρόεδρος μάλλον. Μία για το χόρτο και μία για να το... Μπορούμε να το πούμε και έτσι ακριβώς. Όχι και να το αντιλαμβάνει. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει την σημασία και πόσα χρήματα απαιτούν. Λέει ένα χόρτο βάλανε μωρέ τώρα. Είναι σαν να λέει πώς βάζω τον καζόν στην αυλή μου, που πάω και πετάω το σπόρο μόνος μου και ο πεθερός μου το σκάβει και έχουμε καζόν στο σπίτι. Πολύ ωραία. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ πάνω στο χορτάρι. Όχι μόνο του Άρη, οποιασδήποτε ομάδας. Αύριο μεθαύριο θα θέλουμε να παίξουμε στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι μια επένδυση που πρέπει να αξιολογηθεί και αναλόγως και νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε. Απρόπτα, ούτε στο μάτς με το Λεβαδιακό, ούτε από εδώ. Και είναι και μια επένδυση, κύριε Γεννάτο, διορθώστε με κάνω λάθος, η οποία φτάνει νομίζω το 0,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Ωραία. Ναι, ακριβώς.
Για να αντιλαμβάνεται λίγο και ο κόσμος και τα χρήματα που διατίθεται από τη διοίκηση εκτός του αγωνιστικού, έτσι, γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα και εκτός του αγωνιστικού. Γίνανε και μεταγραφές, οπότε δεν κρινιάζει ο κόσμος. Ναι, γίνανε και μεταγραφές, αλλά έχει γίνει μεγάλη επένδυση και εκτός του γηπέδου. Εντός ναι, αλλά εκτός γιατί είναι εκτός του αγωνιστικού. Άρα με Λεβαδιακό θα μας το καίει. Ακριβώς. Ωραία. Όλα καλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και για να τον είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.